Παραδόθηκαν και επίσημα στην κυκλοφορία μετά την ολοκλήρωση των έργων ανάπλαση ηλιοφόρο Καλλιπόλεω και η οδό Ευγενία και Αντωνίου Θεοδότου στη Λευκοσία. Ωραία. Τα εγγένεια τέλεσε ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Γιάννης Καρούσος στην παρουσία του Δήμαρχου Λευκοσίας Κωνσταντίνου Γιορκάτζη και προγενέστερων υπουργών και άλλων αξιωματούχων που συνέβαλαν στην υλοποίηση του έργου. Η ανάπλαση της λεωφόρου Καλλιπόλεως αποτελεί την πρώτη φάση του ευρύτερου έργου της μονοδρόμησης της λεωφόρου Καλλιπόλεως και Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο προτάθηκε μέσα από το ολοκληρωμένο σχέδιο κινητικότητας της Λευκοσίας, με σκοπό την καλύτερη διαχείριση του οδικού δικτύου και την ισόρροπη εξυπηρέτηση όλων των μέσων μεταφοράς. Το κόστος του έργου, που περιλαμβάνει μια ακόμη φάση και τη μονοδρόμηση της λεωφόρου Μακαρίου, τη δημιουργία λεωφοριολωρίδων και την ανακατασκευή της οδού Εθνικής Φρουράς, ανέρχεται στα 6,5 εκατομμύρια. Συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ποσοστό 85% μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Αηφόρος Ανάπτυξη και κατά 15% από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Δήμο Λευκοσίας. Το έργο που εγκαινιάζουμε σήμερα πρωτίστως ενίσχυσε την οδική ασφάλεια. Τόσο για τους ευάλωτους χρήστες του οδικού δικτύου, όπως πεζοί, αμαία, γονείς με παιδικά καροτσάκια, παιδιά, ηλικιωμένους, όσο και για τα τροχοφόρα οχήματα. Η πρώτη φάση στην οδό Καλλιπόλεως περιλαμβάνει η ανακατασκευή του δρόμου συνολικού μήκους 2 χιλιόμετρων και 1 χιλιόμετρου δευτερεύοντος οδικού δικτύου, κατασκευή νέων πεζοδρομίων και κόλπο στάθμευση, την τοποθέτηση νέου οδικού φωτισμού και φώτων τροχιάς, καθώς και την κατασκευή νέου συστήματος οβρίων υδάτων. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο αναμένεται να διευκολύνει τα μέγιστα το κυκλοφοριακό στο κέντρο της πρωτεύουσας, ειδικά κατά τις ώρες αιχμής.